ΕΤΙΜ, πρώτη των νηστείων, αποτελεί μια πραγματική γιορτή μέσα στο πέλαγος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μια νησίδα χαράς και πανηγύριος για τη δόξα της Εκκλησίας μας. Σημαδεύει τη λήξη της μακράς περίοδου των αγώνων για τις Άγιες εικόνες και για τον λόγο αυτόν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τελείται στους ναούς μας η περιφορά των εικόνων. Διαβάζεται το συνοδικό της Ορθοδοξίας και απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως. Τέτοια μέρα, μεταξύ των πολλών άλλων, γιορτάζουμε το μεγαλείο και την καθολικότητα της Εκκλησίας μας, η οποία χωρεί και αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό που μας αξιώνει να γευόμαστε τον καρπό της αλήθειας, να κρατούμε το θησαυρό της ορθόδοξης πίστης μας. Και ενώ για πολλούς από εμάς Ορθοδοξία σημαίνει την ταυτότητα με την οποία γεννηθήκαμε, για πολλούς άλλους συνανθρώπους μας η Ορθοδοξία αποτελεί δώρο που τους δόθηκε στον δρόμο της ζωής τους και για κάποιους άλλους προσμονή και ελπίδα. Είναι μεγάλη πνευματική παρηγοριά ότι στις μέρες μας σε απόμακρες γεωγραφικά και πολιτισμικά περιοχές του κόσμου, από τα βάθη της Αφρικανικής Υπήρου μέχρι τα πέρατα της Ασιατικής Γης, από την Κούβα μέχρι την Ινδονησία και την Ταϊβάν, από τη Μαδαγασκάρη και την Ινδία μέχρι το Κονγκό, ανιδιοτελείς ιεραπόστολοι παίρνουν ακατάπαυστα το σπόρο της Ορθοδόξου πίστεως και ανοίγουν διάπλατα τις πύλες της Εκκλησίας μας για εκατομμύρια διψών των συνανθρώπων μας. Κάθε χρόνο, τέτοια Κυριακή σε όλη τη χώρα μας, η Ιερά Σύνοδός μας τιμά το ιεραποστολικό έργο. Προσφέρει σε όλους μας το όραμα μιας Εκκλησίας που γεννά παιδιά σε κόσμους άσχετους με την παράδοσή μας και σε πολιτισμούς ξένους με τις νοοτροπίες μας. Προσφέρει όμως και την ευκαιρία η αγωνιζόμενη να επιβιώσει η Ορθοδοξία και η μαρτυρία της να βρει και εμάς συμπαραστάτες. Όλες αυτές οι ιεραποστολές στηρίζονται μέχρι σήμερα στη βοήθεια της δικής μας Εκκλησίας. Η οικονομική δυσχέρεια όμως που επικρατεί πλέον στη πατρίδα μας έχει ισχυρό αντίκτυπο και στο ευλογημένο έργο της ανά τον κόσμο Ορθόδοξης Μαρτυρίας. Παρά τα αυτά, οι μικρές προσφορές από πολλούς θα μπορούσαν ουσιαστικά να βοηθήσουν και ταυτόχρονα να εκφράσουν τα ευγενή χριστιανικά αισθήματα αλληλεγγύης και συναλληλίας. Είναι τόσο ιερό το χριστιανικό οι φτωχοί να βοηθούν τους φτωχότερους. Γι' αυτό και θα περιεχθεί σήμερα δίσκος σε όλους τους ναούς μας, το περιεχόμενο του οποίου θα προσφερθεί για την ενίσχυση των απανταχού της Οικουμένης Ιεραποστολικών Κλιμακίων. Προτρέπουμε λοιπόν όλους με αγάπη και όσο απλόχερα ο καθένας μας μπορεί να συνεισφέρουμε σε αυτήν την Ιεραποστολική Λογία, βέβαιοι πως το ανταπόδομα των ευλογιών του Θεού θα υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος της προσφοράς μας. Καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή. Με πολλές ευχές και την εν κυρίω αγάπη, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος. Εν πρώτης μνήστητη Κυρία, Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώον εν τιμών υγειάνων και υπερεύοντα, κοινωστατομούντα τον όγκο Εκκλησίας ανητίο.